Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, όλα τα ωραία μέσα από την εκπομπή μας εδώ. Καλημέρα σας, καλημερίζω, είμαι ο Γιάννης Κανελάκης. Σας καλωσορίζω εδώ στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα και στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Καλημερίζω και όλους τους συναδρέφους εδώ, όλους τους παράγοντες και συντελεστές που μαζί θα ταξιδέψουμε μία ώρα στον αέρα με την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Πολλά τα θέματα. Τα ξέρετε κιόλα, λίγο πολύ. Στις 6 ώρα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός κύριος Κώστας Μητσοτάκης θα κάνει το λεγόμενο διάγγελμα, μήνυμα τέλος πάντων, προς τον ελληνικό λαό. Το θέμα δεν είναι ούτε ελληνοτουρκικά ούτε τίποτα. Θα είναι αυστηρά, όπως λένε οι πληροφορίες. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Μαξίμου, πριν έρθω στο στούντιο που με πήρε ο φίλος μου Στέλιος στο τηλέφωνο. Λοιπόν, το διάγγελμα, το περιεχόμενο θα είναι ο κορονοϊός, η πανδημία. Το φαινόμενο αυτό που έχει πλήξει και τη χώρα μας και έχει πλήξει και πολλές άλλες χώρες. Αυτό θα είναι το διάγγελμα, αυτό θα είναι το περιεχόμενο. Για lockdown δεν το βλέπω προς το παρόν. Παρόλο ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Blue Sky, κάποιοι λοιμοξιολόγοι και κάποιοι σύμβουλοι του ΤΟΥ είπαν να κάνει ένα προσωρινό lockdown 2 εβδομάδων για να εκτονωθεί η κατάσταση, προς το παρόν θα το αποφύγουν. Δεν θα αποφασίσουν για lockdown. Θα αποφασίσουν για μέτρα πιο αυστηρά. Το θέμα είναι όμως να τηρούνται. Διότι όσα μέτρα και να αποφασίσεις και να εξαγγείλεις, αν δεν τηρούνται, είναι δωρονάδωρο. Όπως έλεγε ο αείμνηστος διευθυντής και πρίτανης δημοσιογραφίας Σεραφείμ Φιντανίδης, διευθυντής ελευθερωτυπίας τότε, να είναι καλά και που είναι, δίδαξε πολλά σε αυτόν τον τόπο στη δημοσιογραφία. Έχουμε, λέει, χιλιάδες νόμους ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Έχουμε, λέει, πολλούς νόμους ψηφίσει σε αυτόν τον τόπο. Εδώ πρέπει να ψηφίσουμε ένα νόμο, λέει, που να υποχρεώνει στην εφαρμογή και την υλοποίηση των νόμων. Διότι δεν εφαρμόζονται νόμοι. Ψηφίζουν στη Βουλή, αλλά δεν εφαρμόζεται κανένας. Σχεδόν κανένας. Τι να το κάνω, δώρο άδωρο. Θα ψηφίσουμε νόμο, λέει, θα ψηφίσουμε διάταξη. Θα ψηφίσουμε τροπολογία. Και τι τροπολογίες. Θυμάμαι εφημερίδες τότε, ημερήσιες στην εποχή εκείνη, δεκαετία του 80, που γράφανε. Τι, αυτή είναι τροπολογία, λέει. Αυτή είναι ντροπολογία. Ψηφίζανε τροπολογίες δεκαετία του 80 και του 90 που εξυπηρετούσαν και ακόμα συνεχίζεται. Δεν σταμάτησε. Που εξυπηρετούσε διάφορα συμφέροντα. Το θυμάμαι τον τίτλο αυτό, σαν να είναι σήμερα. Ντροπολογία και πάλι στη Βουλή, λέει. Ντροπολογία και πάλι στη Βουλή, που συνεχίζεται και σήμερα. Σε ποιο βαθμό δεν ξέρω. Άμα το ελέγξει κάποιος, θα μάθει γιατί ψηφίζονται κάποιες τροπολογίες και ποιους εξυπηρετούν. Το θέμα λοιπόν, όπως θα πει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα, στις 6 ώρα, στο μήνυμά του, διάγγελμά του, αυτά είναι τα μέτρα, πρέπει να τα εφαρμόσουμε, είναι υποχρεωτικά. Όπως σε κάθε χώρα, να μην φτάσουμε στη θέση του Ισραήλ που αναγκάστηκε να κάνει γενικό lockdown. Σχεδόν ο ίδιος πληθυσμός είναι. 9 εκατομμύρια αυτοί, 11 εμείς. Lockdown στο Ισραήλ. Δεν εφαρμόσαν τα μέτρα, γίνανε και κάποιες γιορτές εκεί, θρησκευτικές γιορτές. Μεταδόθηκε και εξαπλώθηκε ο ιός. Lockdown ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Φοβάμαι ότι αυτό το ντόμινο θα το ακολουθήσουν και άλλες χώρες, θα χτυπήσει και άλλες χώρες. Διότι αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα και υπάρχει τέτοια εξάπλωση και τέτοια επιδείνωση στις χώρες, αναγκαστικά θα γίνει lockdown. Και φαντάζεστε τώρα σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές της Ευρώπης, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να έχουν κλείσει, να έχουν κλειδώσει τα πάντα και να είναι lockdown για να μην μπορεί να κυκλοφορεί κανένας. Και αν είναι νεκρές πόλεις, νεκρές χώρες, χωρίς να κυκλοφορούν άνθρωποι, θα είναι φαντάσματα. Φαντάσματα θα είναι. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό, να μην γίνουμε χώρα και ιδιαίτερα πόλη, πρωτεύουσα της Ελλάδας, η Αθήνα, να μην γίνει πόλη φάντασμα, με κανένα lockdown τοπικό, όπως λένε στην αρχή, δοκιμαστικό, ας εφαρμόσουμε τα μέτρα. Φωνάζουν λοιμοξιολόγοι, φωνάζουν γιατροί, φωνάζουν σύμβουλοι, φωνάζουν πάντες. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει οπωσδήποτε. Τρέχουν οι αστυνομικοί στα πάρκα, τρέχουν στις πλατείες, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί να εφαρμόζουν τα μέτρα. Κάποιοι νέοι αντιδρούν και κακώς αντιδρούν από τη στιγμή που είναι πανδημία και είναι αρρώστια και προσβάλλει ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους πλέον. Τώρα δεν υπάρχουν ηλικίες. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες. Να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Λυπάμαι που επιμένω πάνω σε αυτό, αλλά μεταφέρω αυτά που λένε οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι που κρίνουν τον κόκκινο να την κερδίνουν. Δεν είναι δικά μου. Δεν έφυγα από το σπίτι μου τώρα ή από το γραφείο, από το Μαξίμι, από τη Βουλή που πηγαίνω κάθε μέρα ή στα Υπουργεία και έρθα εδώ πέρα για να σας πω: φορέστε μάσκες, εφαρμόστε τα μέτρα. Μου τα λένε, πρέπει να εφαρμοστούν. Και τα λένε παντού και τα λένε και άλλοι συνάδελφοι, όχι μόνο εμείς. Όλοι οι συνάδελφοι το λένε που θέλουν να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Τώρα, αν κάποιοι δεν τα λένε και που δεν ξέρω τι εξυπηρετούν, είναι δικό του θέμα. Εμείς όμως υπεύθυνα λέμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα και να φοράμε μάσκες, να πλένουμε τα χέρια μας, να κρατάμε αποστάσεις.
Τώρα θα μου πεις, ρε Κανελάκη, μισό λεπτό. Πάω να πάρω το λεωφορείο να πάω στη δουλειά μου. Πώς θα πάω στη δουλειά μου και πώς θα πάω στο λεωφορείο και πώς θα κρατήσω απόσταση μέσα στο λεωφορείο από τη στιγμή που περνάνε κάθε 20 ή μισή ώρα τα λεωφορεία και μαζευόμαστε στις στάσεις τόσες δεκάδες άνθρωποι, διερχόμενοι, εργαζόμενοι και δεν ξέρω τι άλλο, και πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας. Λοιπόν, δεν θα συνοστιστούμε. Πώς θα μπούμε μέσα, θα κρατάμε αποστάσεις? Εδώ έχουν δίκιο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, αλλά εδώ έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι στις στάσεις δεκάδες άτομα και περιμένουν το λεωφορείο μετά από 20 λεπτά ή μισή ώρα και δεν ξέρω και περισσότερο, πώς θα πάνε στα σπίτια τους? Περιμένουν, αναγκαστικά σπρώχνονται, στριμώχνονται, ούτε μάσκες, ούτε αποστάσεις, ούτε τώρα, και μπαίνουν στα λεωφορεία σαν σαρδέλες. Σαρδελοποιημένοι. Εδώ έχουν δίκιο. Εδώ πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, έμαθα σήμερα, θα εξαγγελθούν κάποια μέτρα και για αυτό το θέμα, θα αυξηθούν και τα δρομολόγια, αλλά και τα οχήματα μπορεί και να νοικιάσουν. Μπορεί να τα αυξήσουν, μπορεί, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να νοικιάσουν πούλμαν, να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Διότι μέσα στα λεωφορεία και στα τραμ βέβαια και στα μετρό, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκεί μπορεί να μεταδοθεί και να εξαπλωθεί ο ιός χωρίς να το καταλάβουμε. Διότι ο ένας με τον άλλον, πρόσωπο με πρόσωπο σχεδόν. Όχι ακουμπάει ένας τον άλλον. Αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον εκεί μέσα. Όχι ακουμπάει. Αγκαλιασμένοι πάνε. Σαρδελοποιημένοι πάνε οι άνθρωποι. Και φωνάζουν κάθε μέρα. Και τα μηνύματα τα πήρε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Και είπε στους αρμόδιους υπουργούς, βρείτε λύση. Αυξήστε τα λεωφορεία, αυξήστε τα δρομολόγια. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει. Και για να εκλείψει πρέπει να πάρθουν μέτρα. Πάρτε λοιπόν μέτρα για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να μετακινούνται ανθρώπινα. Όχι έτσι σαρδελοποιημένοι. Και δεν φταίνουν αυτοί. Πότε θα πάνε στη δουλειά τους, άμα περιμένουν το άλλο λεωφορείο που θα είναι άδειο? Που κανένα δεν είναι άδειο εδώ που τα λέμε. Όλα γεμάτα είναι και ιδιαίτερα ώρες αιχμής, πρωί και μεσημέρι που πάνε στις δουλειές τους και το πρωί και το βράδυ που σχολάνε το απόγευμα. Ώρες αιχμής. Γεμάτα όλα, δεν υπάρχει κανένα άδειο. Στα μετρό το ίδιο. Μου λένε διάφοροι φίλοι και φίλες που ταξιδεύουμε, και εγώ ταξιδεύω με το μετρό, πάνε να φορέσει ένα στη μάσκα, δεν φοράει άλλο στη μάσκα, τσακώνεται μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο, οτιδήποτε. Και εκτός αυτού και ανταλλάσσουν και ύβρις και μάλιστα πολλές φορές έρχονται και στα χέρια. Αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Διότι υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν και αντιρρησίες, που κακώς υπάρχουν και αντιρρησίες, πρέπει να εφαρμόζουμε τα μέτρα και να ακούμε τι λένε οι κυβερνήσεις, όπως ακολουθούν όλοι οι λαοί σε όλες τις χώρες. Αυτό το φαινόμενο τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο κορονοϊός λοιπόν, ο ιός αυτός, δυστυχώς σας τα έλεγα μήνες και εβδομάδες πριν και μήνες πριν, ότι είναι δίπλα μας. Ο πόλεμος συνεχίζεται, μπορεί να κερδίσαμε την πρώτη μάχη, τώρα προσπαθούμε να κερδίσουμε και τη δεύτερη μάχη. Είμαστε τώρα στην πάλη και στην προσπάθεια και, στον αγώνα να τον αντιμετωπίσουμε τον ιό για να μην φτάσουμε στο lockdown, που θα είναι καταστροφή και οικονομικά και κοινωνικά και εκπαιδευτικά και εργασιακά και, καλά τουριστικά, ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Και όχι μόνο εμείς. Επλήγει η χώρα μας, επλήγει ο τουρισμός μας. Πολλές εταιρείες μείνανε, κλείσανε. Άλλες ανοίξαν και ξανακλείσανε. Πολλοί μείνανε εργαζόμενοι, μείνανε άνεργοι. Άλλοι πληρώθηκαν, άλλοι δεν πληρώθηκαν. Και βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Πολλοί άνθρωποι έχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ας βγούνε, κύριοι υπουργοί και βουλευτές όλων των κομμάτων, στους δρόμους να μιλήσουν με τον τόπο, με τους ανθρώπους, να δουν πώς ζουν. Και ας φροντίσουν, δεν είναι τόσο δύσκολο να επισπεύσουν την έκδοση της σύνταξης των ανθρώπων που έχουν καταθέσει αιτήσεις. Και δύο, και τρία, και τέσσερα χρόνια περιμένουν. Το λέμε κάθε μέρα γιατί μας το λένε κάθε μέρα. Και είναι πολλοί συνάνθρωποι μας, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες που περιμένουν να εκδοθεί η σύνταξή τους, να βγει η σύνταξή τους. Έχουν καταθέσει χαρτιά και τους δίνουν 2 εκατοστάρια, 3 εκατοστάρια και σε άλλους δεν δίνουν και τίποτα. Και περιμένουν. Και οι συντάξεις χειρίας. Υπάρχουν πολλές γυναίκες, οι άντρες, που περιμένουν τη σύνταξη χειρίας, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Που πέθανε ο σύζυγός τους, όπως προχθές βοηθήσαμε μια κυρία, στο ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας, την εξυπηρετήσαμε, ό,τι μπορούμε εξυπηρετούμε. Και μας ευχαρίστησε η γυναίκα, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστεί ο καθένας. Υποχρέωσή μας είμαστε και η δουλειά μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους, γι' αυτό και υπάρχει ο σταθμός εδώ. Και μπράβο στον καναλάρχη, τον κύριο Νικηφόρο Κισανδράκη, που δίνει βήμα στους Έλληνες
τους κατατρεγμένους, τους ξεχασμένους, τους πορεμένους, τους τηλεθεατές μας και προβάλλουν μέσα από το σταθμό και μέσα από την εκπομπή και από άλλες εκπομπές και από τις παρεμβάσεις και από παντού. Προβάλλουν και λένε τα προβλήματά τους και ακούγονται σε κάποιους αρμόδιους ή πραγματικά. Κάπου αφουγκράζονται, δεν μπορώ να πω ότι αφουγκράζονται, αλλά πρέπει να επισπεύσουν όμως και τη λύση του προβλήματος. Δεν είναι μόνο να ακούει ο υπουργός. Ο Κανελάκης είναι υπουργός και άκουσε λοιπόν το πρόβλημα του Παναγιώτη, του φίλου μου εδώ πέρα, του συνάδελφου. Άμα το ωραία το άκουσα, το έλυσα. Άμα δεν το λύσα, με πιάσει ο Παναγιώτης την άλλη μέρα, μου πήρε φίλε κύριε υπουργέ Κανελάκη, πού είναι το πρόβλημα που εφουγκράστηκες, έλυσες και υποσχέθηκες. Έτσι είναι. Δώστε λύση. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εγώ δεν είπα αμέσως. Δεν είμαστε ούτε αυτόματος πιλότος, είμαστε ούτε αυτόματα μηχανήματα έχουμε να λύνουμε τα προβλήματα αμέσως. Αλλά τουλάχιστον να προσπαθούμε. Και αυτοί που είναι υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, αξιωματούχοι, λειτουργοί του κράτους και οι δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν μεγάλο παράπονο οι Έλληνες, πολλοί Έλληνες, με τις δημόσιες υπηρεσίες. Όχι όλων των συναδέρφων, των δημόσιων υπαλλήλων. Είναι πολύ ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι που πραγματικά μοχθούν και θέλουν να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη, είτε τηλεφωνεί είτε επισκέφτεται. Τώρα με τις εφορίες βέβαια, κατόπιν ραντεβού λόγω του κορονοϊού. Κατόπιν ραντεβού. Τι να κάνουμε, είναι αυτό ένα μέτρο. Για να μην εξαπλωθεί, για να μην μεταδοθεί, κατόπιν ραντεβού. Και κρατάτε αποστάσεις. Λοιπόν. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι το λέμε και το ξαναλέμε, διότι είναι καθημερινές καταγγελίες. Δεν ξύπνησα εγώ μια ωραία πρωία και λέω: α, πάντα βάλω με τους δημόσιους υπαλλήλους ή με τους ιδιωτικούς ή με τους υπουργούς ή με την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, οποιοδήποτε. Είναι προβλήματα, μηνύματα που στέλνουν οι Έλληνες πολίτες, που ακούμε στους δρόμους, που τηλεφωνούν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες καταγγέλνουν. SOS λέει: βοηθήστε μας. Δώστε μας μια λύση. Τι θα κάνουμε. Αφού γιατί έχουν πρόβλημα οικονομικό. Δεν έχουν αφάνει οι άνθρωποι. Δεν έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς. Και το κράτος πρέπει να σταθεί εδώ δίπλα. Έχει δώσει εντολή ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σε όλους τους υπουργούς. Βοηθήστε και εξυπηρετήστε τους ανθρώπους, τους πολίτες, οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχουν. Σταθείτε κοντά στους πολίτες. Στέκονται! Ή ακούν τον Πρωθυπουργό και λένε ναι, 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 και την άλλη μέρα το ξεχνάνε. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να ελέγχει λοιπόν τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τους γραμματείς. Είχατε αυτά τα προβλήματα, είχατε αυτά τα μηνύματα, είχατε αυτά τις εγκρεμότητες. Τις αντιμετωπίσατε, ασχοληθήκατε, δουλέψατε πάνω σε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται συνέχεια. Τι κάνετε μες στα γραφεία σας. Σκεφτείτε και λίγο έξω από τα γραφεία σας. Μαζευτήκαν τώρα όλοι πάνω και στην Καρδίτσα. Έπρεπε να γίνει λοιπόν ο ανεμοστρόβιλος, να γίνει καταστροφή, να γίνει ο χαλασμός του κόσμου για να μαζευτούν εκεί όλοι. Εκτός από τον Πρωθυπουργό που όφιλε να πάει βέβαια ως Πρωθυπουργός και πήγε. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κυρία Γεννηματά, ο κ. Κουτσούμπας. Τρέξαν όλοι εκεί πέρα. Άλλες εποχές. Δεν μπορούν να πάνε και να μιλήσουν με τους ανθρώπους. Λέτε εδώ ρε παιδιά, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε για να μπορέσουμε να τα λύσουμε, για να μην φτάσουμε λοιπόν στον ανεμοστρόβιλο και καταστραφείτε, για να μην φτάσουμε σε πλημμύρες και καταστραφείτε, για να μην φτάσουμε σε πυρκαγιές και καταστραφείτε. Πρέπει να πάνε νωρίτερα. Ελάτε εδώ, ποια περιοχή είστε, τάδε περιοχή. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τα αρμόδια υπουργεία. Όποιος βουλευτής και να είναι, δεν έχει σημασία. Είναι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Και να πάει πέρα από την περιφερειά του που πρέπει να πάει βέβαια, να πάει και σε άλλες περιοχές. Και υπουργοί και υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς και αρχηγοί κομμάτων. Όχι να πηγαίνουν στην καταστροφή μόνο, να κάνουν τον επικίδιο ή να κάνουν τα μνημόσυνα. Να πάνε και νωρίτερα. Πριν γίνει η καταστροφή. Και τρέχουν εκεί πέρα και να τους κρατάνε και την ομπρέλα να μην βραχούν. Και το ένα και το άλλο να μην πάνε και στις λάσπες να μην βραχεί και η γόβα τους. Και το ταγέρ τους και το παπούτσι τους και η γραβάτα τους. Έλεος. Ποκρισία. Ποκρισία. Βάλτε τις γαλότσες. Και μπείτε μέσα στις λάσπες, πηγαίνετε εκεί που μένουν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους, καταστράφηκε το βιός τους, τα πήρε όλα ανεμοστρόφιλος, η βροχή και καταιγίδες και οι πλημμύρες και οι χήμαροι και τα κατέστρεψαν όλα. Βάλτε γαλότσες και μπείτε μέσα, έλα εδώ κύριε τάδε, πού ζεις, πώς ζεις. Και να δώσουν άμεσες λύσεις στους ανθρώπους αυτούς που καταστράφηκαν, φώναζαν, φωνή βόντου σε τη ρήμο θα μου πείτε. Φώναζαν. Θα πεθάνω, λέει ένας, θα πεθάνουμε, λέει άλλος, καλύτερα πεθάνουμε παρά να καταστρέφεται η περιουσία μας και αν μπορούμε να ζήσουμε. Εκεί φτάνουν. Αυτή είναι και η αρμοδιότητα των πολιτικών αρχηγών, αλλά και των βουλευτάδων, οι οποίοι παίρνουν το μισθολάκι στα 10 χιλιάρικα, συμπληρώνουν το μήνα μαζί με διάφορα άλλα κόλπα, συμπληρώνουν κάπου 7-8 χιλιάρικα το μήνα. Ποτέ δημιώθηκε τα δωράκια τους, τα επιδόματά τους, τις αδειές τους. Μια χαρά το βουλευτηλίκι, μια χαρά στο λαό να φωνάζει και να ουρλιάζει και να αγκαρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Αν θέλετε να δείξετε ευαισθησία απέναντι στον ελληνικό λαό και να έχετε τη συνείδησή σας καθαρή απέναντι στον Έλληνα που σας ψηφίζει και σας ορίζει εκπρόσωπό του στο ελληνικό κοινοβούλιο για να φροντίσετε και να προωθήσετε τα προβλήματά του, πρέπει να είστε αντάξιοι αυτών όλων. Αν δεν είστε, σηκωθείτε, φύγετε. Και να μην κάθεστε με στα γραφεία και στα κολονάκια και στα μπαράκια και δεξιά και αριστερά πίνετε το καφεδάκι σας και την καπουτσινιά σας και τη φραπεδιά σας. Να πηγαίνετε στον τόπο εκεί που σας εκλέγουν.
Ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Που έχετε προβλήματα με δρόμους, με σχολεία, με υγεία, με κέντρα υγείας. Ποια τα προβλήματά σας, τα έχετε εκθέσει, ποια είναι. Και να πηγαίνετε στη Βουλή και να πείτε στον αρμόδιο υπουργό, οποιασδήποτε κυβέρνηση, κύριοι, στην περιφερειά μου αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα οι κάτοικοι. Δώστε λύσεις και να επιμείνεις. Και να πάτε πριν τις καταστροφές. Για να λυθούν τα προβλήματα, διότι άμα λυθούν τα προβλήματα πριν τις καταστροφές, δεν θα έχουμε τέτοια αθλειότητα και τέτοιο φαινόμενο καταστροφής. Θα έχουν. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι, μου πει ανεμοστρόβιλο είναι, Κανελάκη, δεν μαζεύεται. Έχει προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει ανεμοστρόβιλο. Το δικαιολόγο ανεμοστρόβιλο τα πήρε όλα αυτά. Αλλά αν υπήρχαν όμως έργα υποδομής νωρίτερα, κάποια από αυτά ίσως να μην είχαν καταστραφεί. Κάποιες γέφυρες, κάποιοι δρόμοι, κάποιοι από εδώ, κάποιοι από εκεί. Έγιναν βέβαια τιτάνιες προσπάθειες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους με ελικόπτερα, με διασώστες. Από εδώ από εκεί σταθήκανε κοντά στους ανθρώπους, δεν μπορώ να πω. Σε μεγάλο βαθμό. Και μη λες τώρα, κύριε Τσίπρα, αγαπητέ φίλε Τσίπρα, ασπιρίνες, παυσίπονα και ντεπών. Δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή. Α, εδώ πρέπει, το έχουμε πει πολλές φορές, μια γροθιά στα εθνικά θέματα και σε εθνικές καταστροφές, μια βοτιά. Ελάτε, όποιος είναι πρωθυπουργός. Μια γροθιά. Έλα εδώ, κύριε Μητσοτάκη που είσαι πρωθυπουργός. Έλα εδώ, κύριε Τσίπρα που είσαι πρωθυπουργός. Έλα εδώ, κύριε Παπανδρέου που είσαι πρωθυπουργός. Έλα εδώ, κύριε Σαμαρά που είσαι πρωθυπουργός. Οποιοδήποτε. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εθνικές καταστροφές. Όχι ο ένας να τραβάει από εδώ, ο άλλος να τραβάει από εκεί, ο άλλος να κάνει κριτική από εκεί, ο άλλος να βαράει από εδώ, ο άλλος να βρίσκει μια αφορμή να κάνει αντιπολίτευση για τους ψηφοφόρους. Είναι ντροπή! Δεν είναι πολιτική αυτή, κατά τη γνώμη μου. Και όχι μόνο δική μου γνώμη. Πηγαίνετε στους δρόμους και μιλήστε. Για όνομα του Θεού, λένε, ο καθένας πρέπει να βρει κάτι για να αντιπολιτευτεί τον άλλον. Βρίσκεστε στον δρόμο, είστε τι λέει ο κόσμος. Εκεί είναι να σφυγομετρήσεις και να αντιμετωπίσεις το παλμό και το πρόβλημα και την κρίση του ανθρώπου. Στον δρόμο, εκεί είναι. Εκεί γίνονται και εκλογές, εκεί γίνονται και σφυγομετρήσεις, εκεί γίνονται και τα γκάλωπ στους δρόμους, όχι στα γραφεία. Βγείτε λοιπόν έξω να δείτε τι λέει ο κόσμος. Δώσανε εκατομμύρια, δεν μπορώ να πω, και στους Δήμους, πιστώθηκαν εκατομμύρια και στην Καρδίτσα και σε όλες Μουζάκι εκεί στους Δήμους οπουδήποτε και στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Βγαίνει η κυρία Γεννηματά. Πιο πολλά, πιο πολλά. Πόσα πιο πολλά, αγαπητή μου κυρία Γεννηματά. Καλά το λες. Αλλά πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο που θα βρούμε. Υπάρχουν λεφτά, σαφώς υπάρχουν. Βγαίνεις λοιπόν στον αέρα και πεις: υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια διαθέσιμα για τους πληγέντες. Δώστε τα, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια διαθέσιμα για τους πληγέντες. Στην Κεφαλονιά. Δώστε τα, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια αυτά. Δώστε τα, κύριε Μητσοτάκη. Όχι να βγαίνουμε. Ο Τσίπρας. Δίνουμε, λέει, ασπιρίνες. Εσύ τι έκανες, ρε φίλε, όταν γεγόταν η Ελλάδα όλη, όταν γεγόταν πλημμύρες, στη Μάντρα, δεξιά-αριστερά, τι έκανες εσύ, τι έδωσες. Και πού, ποιοι τιμωρήθηκαν στη Μάντρα, που ακόμα και ο Δήμος έχτιζε μέσα στα ρέματα. Και κάποιοι που χτίζουν αυθαίρετα μέσα στα ρέματα, μέσα στους δρόμους, τα παζώνουν όλα και μετά πνιγήκαμε, βοήθεια, πνιγήκαμε. Εδώ φταίει και το κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όποιο κράτος και όποια κυβέρνηση να ελέξει. Ελλάδο Κανελάκη. Πού το έκτισες αυτό. Λαδώνουμε από εδώ, δίνουμε μίζες από εκεί, δίνουμε χαράτσια από εκεί, πώς θα λένε, φιλοδερήματα από εκεί, για να χτίσουμε το αυθαίρετο. Και δεν μιλάει κανένας. Λαδώνονται κάποιοι. Ποιοι λαδώνονται, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την ανέγερση, είναι η μηχανική, είναι το Υπουργείο, είναι το ΠΕΧΟΔΕ, είναι ο Δήμος, είναι η αστυνομία. Αυτή είναι υπεύθυνη. Πώς αφήνει λοιπόν και φτιάχνουν αυθαίρετα. Καλά, φτιάχνουν σε διάφορες περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς. Αλλά μέσα στα ρέματα, μέσα στα ποτάμια. Πώς θα γίνει, λέω. Πώς θα γίνει. Μπαζώνουν. Το κράτος, η κοινωνία. Φέρουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά για το χτίσει το σπίτι, κάποιοι σε ανέχτηκαν. Είτε λέγονται υπουργεία, είτε λέγονται αστυνομίες, είτε λέγονται δήμοι, είτε λέγονται δεν ξέρω τι. Κατάλαβες. Και όπως λέει και η φίλη μου Κατερίνα, δίνει σε φως, δίνει σε νερό, δίνει και τα πάντα. Άρα λοιπόν είσαι συνένοχος σαν κράτος. Είσαι συνένοχος σαν κράτος. Άρα δεν λειτουργεί το κράτος. Για λόγους ψηφοθυρικούς καταστρέφουμε το κράτος και την κοινωνία και τη δομή της και την ανάπτυξή της και την πορεία και τη ζωή και το μέλλον και την υγεία και τα δάση μας και τα σπίτια μας και τα παιδιά μας και το βιό μας. Έλεος. Έλεος. Εγώ προτείνω μέσα από αυτή την εκπομπή οποιοδήποτε είναι στην κυβέρνηση πρέπει να σταματήσουν αυτά τα που τους δίνουν τέλος πάντων οι χάρες, να σταματήσουν οι χάρες και να σταματήσουν πλέον να παραβλέπουν αυτά που γίνονται. Να σταματήσουν τα ρουσφέτια.
Όποια κυβέρνηση για να σταματήσει τα ρουσφέτια. Δεν χτίζει εδώ, φίλε μου, γιατί είσαι παράνομος. Και να βγει στον ελληνικό λαό και να πει: το απαγόρευσα να χτίσει εκεί γιατί είναι παράνομος. Και θα σε ψηφίσει ακόμα περισσότερο. Απειλή είναι μπράβο του, θέλει να φτιάξει το κράτος, θέλει να σου λουπώσει το κράτος, θέλει να νοικοκυρέψει το κράτος, θέλει να νοικοκυρέψει ολόκληρη την κοινωνία. Όχι, φίλε μου. Θα συμμορφωθούμε. Και θα γίνουμε κράτος που θα έχει δομές, που εφαρμόζονται οι νόμοι και θα υπάρχει ένας έλεγχος, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και με πλημμύρες και με πυρκαγιές και με τέτοια φυσικά φαινόμενα και με ανεμοστρόβιλους. Εφαρμόστε το, κύριε, αν μπορείτε από σήμερα. Τέρμα τα ρουσφέτια σε αυτό το είδος και τέρμα οι παρανομίες. Τέρμα οι παρανομίες. Όχι. Χτίσε σπίτι, θα πάρει άδεια, να πάρει και ρεύμα, να πάρει και νερό, να πάρει τα πάντα. Και να δώσουν και δάνεια, να βοηθήσει το κράτος να φτιάξουν τα σπίτια τους και να βοηθήσει τους πολίτες. Γιατί όλοι δεν έχουν λεφτά, να βοηθήσουν με δάνεια και με οτιδήποτε άλλο. Και κάθε οικογένεια να έχει το δικαίωμα να φτιάξει το σπίτι της, να βάλει τα χειραμίδια της, να βάλει το κεφάλι της μέσα, να τη βοηθήσει το κράτος. Γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν, να πάρουν ένα δάνειο οι άνθρωποι και να το πληρώνουν με δόσεις και όχι να κάνουν σπίτια, παλάτια και κάστρα κάποιοι που φάγαν τα λεφτά επί Πασόκ, επί Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί οι κομισάροι. Όλοι αυτοί οι δίθεν συμβουλάτορες, όλοι αυτοί οι δίθεν υπουργοί και υφυπουργοί και γραμματείς και φαρισαίοι φάγανε εκατομμύρια το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Φάγανε και φάγανε και μετά από επί ΣΥΡΙΖΑ και κάνανε φίλες και κόντρα και ο ελληνικός λαός πεινάει. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να σουλουποθεί το κράτος και να νοικοκυρευτεί το κράτος με κανόνες, με πρωτόκολλα, με νόμους, με διατάξεις και με τροπολογίες. Και να εφαρμόζονται. Α, όχι, είμαι εγώ κολλητός του τάδε. Έλα, μωρέ, κάλυψέ με, πάρ' τηλέφωνο τον τάδε. Βόλεψέ με εκεί, βόλεψέ με. Αυτό γίνεται. Δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Έχεις κανένα, μου λένε, να πάει στον τάδε υπηρεσία να μας εξυπηρετήσει. Τι να σε εξυπηρετήσει, ρε μεγάλε, είσαι νόμιμος. Και τσαντίζονται και εκνευρίζονται. Ρε φίλε, μου λέει, όχι, φίλε, του λέω. Είσαι νόμιμος να σε βοηθήσω να επισπευστεί η υπόθεσή σου, να πάει πιο γρήγορα οτιδήποτε να βοηθήσουμε, ναι, αλλά όχι παράνομα. Όχι παράνομα. Μπορεί κάποιες υποθέσεις να κολλάνε στα υφάκελοι, στα ράφια, οτιδήποτε, να μην υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι ή κάποιοι άλλοι υπάλληλοι δεν ασχολούνται και πολύ με αυτά τα πράγματα εκτός ορισμένων εξαιρέσεων και κάποιου ποσοστού ανθρώπων, δημοσίων υπαλλήλων που πραγματικά ασχολούνται. Οι υπόλοιποι, μην πω τι κάνουν. Εντάξει. Να βοηθήσουμε εκεί πέρα, πάρουμε τηλέφωνο, αγαπητή κύριε, υπόθεση του τάδε, προχωράει, δεν προχωρεί, τίποτα. Ναι, να βοηθήσουμε έτσι. Αλλά όχι παράνομα. Όχι να παρέμβω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο και να πω, κύριε, είμαι δημοσιογράφο όπω κάνουν πολλοί ή είμαι τάδε, τάδε, κοιτάξτε την υπόθεση αυτή. Μα σου λέει είναι παράνομο, λέει ο δημόσιο υπάλληλο. Έλα μωρέ, βουλευτή είμαι, έλα μωρέ, δημοσιογράφο, κάλυψε το εκεί πέρα, μην έχουμε ιστορία στο ένα άλλο. Όχι, κύριε. Όχι, και ο δημόσιο υπάλληλο να το καταγγέλει αυτό το φαινόμενο. Ότι δέχτηκα εκβιασμό, δέχτηκα πίεση, δέχτηκα παρέμβαση από τον Κανελάκη που είναι δημοσιογράφο, από τον τάδε που είναι βουλευτή, από τον τάδε που είναι έτσι, που είναι έτσι, έτσι. Πώ θα το κάνουμε δηλαδή. Άντε ο καθένας ό,τι θέλει κάνει το κεφαλιού του και άλλοι που δεν έχουν δηλαδή κάποιο μέσο θα μένουν στο περιθώριο. Λοιπόν, επειδή ο κορονοϊός είναι μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε και στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Θα δούμε τι θα μας πει σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός στις 6 ώρα. Αλλά το μήνυμα είναι εφαρμόστε τα μέτρα. Κρατάτε τα μέτρα, γιατί τα πράγματα έχουν αγρέψει. Φτάσαμε 363 να έχουν φτάσει νεκροί στην πατρίδα μας, στη χώρα μας και κάθε μέρα είναι σχεδόν τριψήφιος ο αριθμός, όχι σχεδόν τριψήφιος ο αριθμός με τα κρούσματα και ιδιαίτερα στην Αττική. Αν θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα πάθουμε κανένα lockdown και θα τελειώσουμε όλοι. Θα κλειστούμε μέσα στα μπουντρούμια μας. Και έχει και τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής. Το ρωτάει συνάδελφος λοιπόν, δεν μιλάτε για τους 200.000 νεκρούς κύριε Τραμπ. Anybody else, λέει, anybody else, να ρωτήσει κάποιος άλλος να ρωτήσει, λέει. Δεν απαντάει στην ερώτηση αυτή του συναδέλφου, της συναδέλφης. Anybody else, λέει, κάποιος άλλος να ρωτήσει. 200.000 κύριε πρόεδρε, του λέει, γιατί δεν μιλάτε για αυτό. Anybody else. Πέρα βρέχει ο κύριος Τραμπ και στέλνει τα τσεκ. Όπως μας το είπε προχθές εδώ στην εκπομπή μας και οι φίλοι μου, Σαφώ από τη Νέα Υόρκη που γνωριζόμαστε όταν ήμουν στους Λευκούς Οίκους και στα Κογκρέσια και στα Ηνωμένα Έθνη που δούλευα τότε σε αυτά όλα τα στρατηγία εκεί μέσα και μάθαινα πώς λειτουργεί το Αμερικάνικο κατεστημένο και οτιδήποτε και στους Λευκούς Οίκους. Και λέει λοιπόν, πάμε λέει να στέλνουμε και τσεκ τώρα λέει, για να πάρουμε ψήφους. Καταλάβατε τι γίνεται. Επειδή όμως δεν προλαβαίνουμε περισσότερα, πούμε τώρα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί φωνάζει η κυρία Κατερίνα. Πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν 211-1860-001. 211-1860-001. Ερχόμαστε με τους αγαπητούς τηλεθεατές με συγκεκριμένα και ουσιώδη θέματα και αιτήματα για να μπορούμε να τα αναδείξουμε. Με τους τηλεθεατές, κυρία Κατερίνα, ερχόμαστε αμέσως σε εσάς να πω μόνο αυτό ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος ήταν κατά της μάσκας και έκανε αγώνα να μην φορεθούν οι μάσκες και οτιδήποτε, προσβλήθηκε από τον ιό και πήγε στο νοσοκομείο και λέει: παιδιά, έκανα λάθος. Βλέπετε λοιπόν τι σας λέω. Φώναζε ο δήμαρχος, όχι, η μάσκα στον Ατάλο, προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και μετά κατάλαβε τι σημαίνει κορονοϊός, νομίζαν τον δουλεύανε. Λοιπόν, την πάτησε και τώρα λέει:
όπως την έκανε και την πάτησε και ο Τζόνσον στην Αγγλία. Λοιπόν, να σας πω και για τον Τραμπ και με τον Ερντογάν. Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν, ήσυχα μέχρι τις εκλογές. Μην κάνεις καμία κίνηση ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Ηρέμησε, συμμορφώσου με τα διεθνή δίκαια και με τους διεθνείς κανόνες και με το διεθνέ δίκαιο. Και δεν θέλω φασαρία στη Μεσόγειο με τους Έλληνες ή οτιδήποτε. Στα αυγά σου, το είπε. Και μάλιστα η συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν μπορεί να γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι άκουσα. Μπορεί η συνάντηση των δύο ηγετών των δύο χωρών να γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ και ενόψει εκλογών. Γιατί ο κύριος Τραμπ, ξέρετε, οι Έλληνες είναι πολλοί στην Αμερική και θέλει ψήφους. Στέλνει τα 1200. Δολαριάκια, τσεκάκια δεξιά και αριστερά στους Έλληνες, όπως μας είπε η φίλη μου Σαφώ, για να τραβήξει ψήφους. Και η συνάντηση μπορεί να γίνει αυτή. Η Σύνοδος Κορυφής αναβλήθηκε και λόγω κορονοϊού και άλλων θεμάτων. Και πάμε λέγοντας, οι συζητήσεις και ο διάλογος, διαρευνητικός διάλογος για τα προβλήματά μας στη Ανατολική Μεσόγειο και με τους Τούρκους αρχίζουν σιγά-σιγά. Επιλέγονται οι αξιωματούχοι οι οποίοι θα συστήσουν την επιτροπή και από τη μία πλευρά και από την άλλη και θα αρχίζουν στην Κωνσταντινούπολη και θα αρχίζουν στην Κωνσταντινούπολη θα γίνουν. Διότι υπάρχουν ορισμένοι και λένε γιατί να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί και εδώ την περασμένη φορά ο πρώτος γύρος έγινε στην Αθήνα. Μην είμαστε τώρα μικρόψυχοι, ρε παιδιά. Ο πρώτος γύρος με τους Τούρκους έγινε εδώ. Και ο δεύτερος θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Άλλος λέει σε ουδέτερο έδαφος. Αφού ξεκίνησε από Ευρώπη, από πρωτεύουσες, άρχισε στην Αθήνα, τώρα θα αρχίσει στην Κωνσταντινούπολη. Μα γίνει και σε ουδέτερο έδαφος, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μην είμαστε μικρόψυχοι ότι να, υποκύψαμε να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Μα είστε σοβαροί, μωρέ. Δηλαδή οι Τούρκοι που ήρθαν εδώ πέρα στην περασμένη το 2010 είπαν οι Τούρκοι, γιατί πάμε στην Αθήνα. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Έγινε ο πρώτος γύρος εδώ, τώρα θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά, άμα ξαναγίνει, θα έρθουν στην Αθήνα. Έλεος πια, συμμορφωθείτε, αφήστε τα κομπλεξικά πράγματα και τα μικρόψυχα. Κυρία Κατερίνα μου, γεια σας, τι κάνετε. Ναι, γεια σας κύριε Κανελάκη, συγχαρητήρια και σε εσάς και στο κανάλι που μας δίνει βήμα να μιλήσουμε. Εγώ, κύριε Κανελάκη, είμαι μια χείρα η οποία με έπιασε ο νόμος του Κατρούγκαλου, όπως ξέρετε. Εντάξει, βγήκε η σύνταξή μου, αλλά τώρα σε 5 μήνες, 4 έχω εκταφεί του άντρα μου και κρεμεί το επικουρικό. Και τώρα, εγώ δεν βγαίνω λόγω του κορονοϊού, γιατί αν μπορείτε να βοηθήσετε, γιατί βλέπω βοηθάτε κόσμο. Το τοπικό κατάστημα εδώ του Νίκαιας, που έτυχε να το σηκώσει, δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Μου είπαν να πάω στον Πειραιά. Εγώ δεν μπορώ να πάω στον Πειραιά, κύριε Καρεντάκη. Ο καρδιολόγος μου λέει όχι επαφές και είμαι 3,5 μήνες κλεισμένη μες στο σπίτι. Αν μπορείτε εσείς να σας δώσω τα στοιχεία μου, συγγνώμη, να δείτε πού βρίσκεται εμένα αυτό το επικουρικό. Εσείς ζητάτε τώρα, κυρία Κατερίνα, το επικουρικό από ποιο ταμείο? Ίκα. Σε ποια περιοχή? Και πρέπει να πάω. Εγώ είμαι στη Νίκαια. Ήκα Νίκαιας, έτσι? Όχι, από την Νίκαια μου είπανε που το εδέσαι ένας σήκω στο τηλέφωνο να πάω στον Πειραιά, εκεί λέει θα βγάλετε την άκρη. Πριν 2 μήνες με τη βοήθεια του γιού μου έχω στείλει mail και εξηγώ τα πάντα, αριθμό πρωτοκόλλου κλπ. Και με ευγένεια τους λόγους που δεν μπορώ να πάω εγώ, δεν, έχω πάθει έμφραγμα, κύριε Κανελάκη. Ζητάτε τώρα επικουρικό από το ταμείο του Ίκα στον Πειραιά? Εκεί λέει πρέπει να πάω. Εγώ δεν μπορώ να πάω, κύριε Κανελάκη. Έχετε, γιατί... μισό λεπτό, κύριε Κατερίνα, μισό λεπτό. Έχετε μιλήσει με κάποιον στο Ίκα Πειραιά για το επικουρικό σας? Δεν σε σηκώνουν στον Πειραιά τηλέφωνο. Σε ποιο τηλέφωνο παίρνετε? Παίρνω 3 τηλέφωνα. 210-41-92-174. 92-174. Ναι. 210-41-92-119. 41-92-199. Ναι. Και 210-41-92-123 είναι το τμήμα. Αν μπορεί το κοντρό να πάρει κανένα από αυτά τα τηλέφωνα, έχει καλώς, δεν μπορεί. Την επόμενη φορά, κυρία Κατερίνα, να τα κοιτάξουμε. Όχι, δεν σηκώνουν, κύριε Κατερίνα. Καλά, εμείς θα προσπαθήσουμε. Το δεν σηκώνουν δεν λέει τίποτα. Μπορεί να το σηκώσουν. Είμαστε αφοριστικοί. Επειδή βλέπω ότι έχετε μια ευαισθησία και έχετε εξυπηρετήσει και στην Ιωνία. Είναι 210-41-92. Συγγνώμη. Ναι. 210-41-92-174. Ναι. Ωραία. Εγώ... Κυρία Κατερίνα, δεν μπορώ να πάρω από εδώ τώρα γιατί τα κινητά μου είναι κλειστά γιατί κάνουν θόρυβο. Θα πάρω όμως, θα τελειώσω την εκπομπή, θα πάρω τηλέφωνο, τα στοιχεία σας να αφήσω στο τηλεφωνικό κέντρο να δούμε τι θα μας πούνε. Πάμε τώρα στα Πατήσια. Πατήσια, ποιος είναι, κύριε συνάδελφε? Η κυρία Ιφηγένεια Πατήσια. Γεια σας, κυρία Ιφηγένεια. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελάκη μου. Καλώς σας ξαναβλέπουμε πλέον στο κανάλι. Να είστε καλά.
Θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως, καταρχήν, καλό χειμώνα. Επίσης. Πάνω απ' όλα. Θέλω να σας πω το εξής. Εξανίσταστε για τους βουλευτές. Με όλο σας το δίκιο και εγώ μαζί σας είμαι. Έχουμε καταντήσει εικόνες οι ψηφοφόροι από τα τάματα που μας κάνουν πριν να βγούνε, ότι δίθεν είναι υπηρέτες του λαού, ότι θα εξυπηρετούσουν τα προσωπικά μας συμφέροντα, τις δικές μας ανάγκες κλπ. Λοιπόν, αυτό το κράτος, λυπούμε που το λέω, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κράτος αν δεν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα χτυπήσει τη γροθιά του στο μαχαίρι και ας ματώσει και ευκοπεί και το χέρι του ακόμα. Ένα ποσοστό, κύριε Ιφηγένεια, 30% να σκεφτόταν όπως εσείς, θα είχαμε γίνει πραγματικά κράτος, αλλά δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε έτσι. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό και πρέπει να, κάποια στιγμή να βουτάμε στο μυαλό μας τη γλώσσα μας πριν τη βγάλουμε έξω από το στόμα να μιλήσει. Έτσι. Αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ για την ενοχή. Ευχαριστώ θερμά, ναι, για όλα. Να είστε καλά. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ό,τι άλλο θέλετε, κυρία Ιφηγένεια, είμαστε εδώ κοντά σας. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη στο Μαρκόπουλο. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε και το σκυλάκι σας εκεί πέρα, συντροφιά, ε. Ναι, ναι. Ακούω. Ακούτε. Σας ακούω, κύριε Παναγιώτη. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Ελληνοτουρκικό, με ακούτε. Ελληνοτουρκικό, βεβαίως. Η Τουρκία κάνει φασαρία με τους μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Με ακούτε, έτσι? Σας ακούω πολύ καλά, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε, γιατί χάνουμε το χρόνο. Ωραία. Εγώ θα εισηγόμουν να δώσουν στους μουσουλμάνους την άδεια, άμα θέλουν, όσοι θέλουν, να πάνε στην Τουρκία. Να γλιτώσουμε με αυτή την υπόθεση. Να δούμε να θα πάει κανένας. Εδώ προσπαθούν να φύγουν από την Τουρκία και εσείς μου λέτε να πάνε μουσουλμάνοι στην Τουρκία. Με βλέπετε και με το καθεστώς. Από τι λένε τουλάχιστον. Ακριβώς. Να κάνουμε την κίνηση αυτή για να τους δείξουμε ότι οι μουσουλμάνοι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Έτσι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να μείνω στην Ελλάδα, διότι εδώ η χώρα μας μπροστά σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα την Τουρκία, είναι παράδεισος και θέλω να μείνω εδώ πέρα. Πρέπει να τηρούν όμως τους νόμους και να εφαρμόζουν τους νόμους και να υπακούν στους νόμους όπως οι μουσουλμάνοι και σε άλλες χώρες. Μην το κάνουμε εδώ πέρα ξεφρογαμπέλι, διότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, μου έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε στην κυρία Δήμητρα. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, από τη Νίκαια. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Μας λείψατε. Και εσείς μας λείψατε. Εδώ είμαστε. Να είμαστε ζωντανοί μόνο, δεν χάθουμε ποτέ, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έχω μια καταγγελία. Ναι. Εκτές πήγε στο τζάνιο. Λοιπόν, μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς έλεγχο, χωρίς μάσκες και δεν ξέρετε τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να προφυλαγόμαστε με μάσκες από εδώ και να μπαίνει όποιος θέλει μέσα? Και δεν φορούσαν μάσκες? Όχι, ούτε τι να σας πω, δηλαδή το καταλόγιστο είναι το κάτι άλλο δηλαδή. Στο τζάνιο μιλάτε για... Στο νοσοκομείο εδώ. Μιλάτε, κυρία Δήμητρα, για εργαζόμενους, για ασθενείς, για ποιους? Όχι. Αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν είναι αυτοί που έχουν τους ασθενείς. Α, μα έχουν συγγενείς ασθενών, μάλιστα. Μάλιστα, καταλάβατε. Όποιοςδήποτε να είναι, μαύρος, άσπρος, λευκός, οποιοςδήποτε, χωρίς μάσκες, δεν έπρεπε να γίνεται ένας έλεγχος? Εννοείται και πολύ καλά κάνετε και το επισημάνετε και το παρατηρήσατε, κυρία Δήμητρα. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Έχουμε άνθρωπο μέσα, γι' αυτό το λέω. Μπράβο. Καλά κάνατε. Θα πάρουμε τηλέφωνο να το επισημάνουμε και εμείς αυτό, αγαπητή κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάμε στο Λαύριο, το ιστορικό και ηρωικό Λαύριο, στον κύριο Γιώργο. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Το πρώτο είναι ότι τώρα 4-5 μέρες το κανάλι σας δημιουργεί πολλές παρεμβολές, πολλές διακοπές. Έχω ενημερώσει... Πού, στο Λαύριο? Ναι, έξω από το Λαύριο, από τη μεριά της ηλεκτρικής. Μάλιστα. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Μπορείτε. Ναι, θα σας ακούω και θα το πούμε εδώ πέρα στους αρμόδιους, κύριε Γιώργο μου, να δούμε γιατί γίνονται αυτά τα παράσιτα που λέτε, αυτά τα που δεν πιάνει καλά. Ναι, τώρα δεύτερον, έχω κάνει 4 αιτήσεις από το 2016 στο Δήμο για κάποια δέντρα τα οποία είναι επί του πεζοδρομίου και τα οποία σπάνε τα κλαδιά και πέφτουν μέσα στον κήπο και τον Ιανουάριο με το δυνατό αέρα είχε φτάσει ένα μέχρι το πρόστεγο του σπιτιού και έσπασε και κομμάτια από το Ελενίτ. Επίεσα αρκετά. Τελευταία φορά πριν από αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, ήρθε η αρμόδια για την κοπή των δέντρων
μου είπε ότι δεν μπορούν να το κόψουν το δέντρο. Αυτό έχει φτάσει στα 25 μέτρα περίπου. Έχω γύρει λόγω του αέρα προς τον κήπο. Είναι επικίνδυνο γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι 74 και 76 χρονών με μόνιμη κατοικία εδώ. Και μου έδωσε το τηλέφωνο του Δημάρχου. Τον πήρα τον Δήμαρχο, μου ζήτησε να του δώσω τους αριθμούς του πρωτοκόλλου. Τους έστειλα με SMS. Τον παίρνω σήμερα, τον έστειλα την Τρίτη. Και δεν έχει απαντήσει και ούτε απαντάει στο τηλέφωνο. Του έκανα τώρα ένα μήνυμα με SMS. Του εξιστορώ την κατάσταση. Δρόμους δεν έχουμε. Καθαριότητα δρόμου δεν έχουμε. Ο δρόμος είναι χωματόδρομος. Ο κάδος των απορριμμάτων είναι γύρω στα 700 μέτρα μακριά από το σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, επικοινωνήστε πάλι με τον Δήμαρχο σχετικά με τα δέντρα και την κοπή των δέντρων για αυτό που σας δημιουργεί προβλήματα. Αν δεν δώσει κάποια λύση, να μας τηλεφωνηθούμε την επόμενη εβδομάδα, το τηλεφωνήσουμε και εμείς του κυρίου Δημάρχου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημά σας. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Πάμε στην κυρία Φωτεινή στην πλατεία Βάθη. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Κανελάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Μιλάω με την πιο όμορφη ψυχή της τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ θερμά. Και βέβαια, από ευρωπαϊκή γορτινία δεν είστε. Εννοείται, ηρωικό βούτσι ευρωπαϊκής γορτινίας. Δεν το συζητώ. Από εκεί είστε. Να ακούστε λίγο το πρόβλημα το δικό μου, κύριε Κανελάκη. Μένω στην πλατεία Βάση, στο κέντρο. Σε μια πολυκατοικία, τέλος πάντων, η οποία ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, κάποια στιγμή φύγαν λόγω της μαυρίλας που έχει πέσει και της φοράς εδώ γύρω-γύρω. Και τελικά σε αυτή την πολυκατοικία βρέθηκαν 4 διαμερίσματα, τα οποία τα έχει μια κυρία και τα νοικιάζει στο Δήμο. Και μας έχουν φέρει όλη τη συφορά, όλους τους τριτοκοσμικούς στην πολυκατοικία μέσα. Και ενώ ξέρω ότι σε κάθε πολυκατοικία είναι μόνο ένα διαμέρισμα να νοικιάζεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν. Κοιτάζουμε ένα χάλι πολυκατοικία, εδώ θα γίνει σφαγή. Εγώ θέλω να μάθετε αν ισχύει αυτό ή αν μου το είπε κάποιος ανεύθυνα, ότι μόνο ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι τριτοκοσμικοί. Από εκεί και πέρα είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Σε ποια διεύθυνση είστε, κυρία Φωτεινή? Φαβιέρου 1921. Κύριε Κανελάκη, τι να σας πω. Εάν κάνετε αυτό το πράγμα, θα σας έχουμε Θεό όλοι στην πολυκατοικία. Φαβιέρου 21. Φαβιέρου 1921, πλατεία Βάφτη. 1921. Λοιπόν, αφήστε να τηλεφωνήσω εγώ, κυρία Φωτεινή μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Φωτεινή μου. Θα τηλεφωνήσουμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Είναι 4 διαμερίσματα που έχουν νοικιάσει σε. Μάλιστα. Εντάξει. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κυρία Φωτεινή. Θα τηλεφωνήσουμε. Και πάμε στην κυρία Λίτσα τώρα στην Ερυθρέα. Αχ, κύριε Κανελάκη μου, γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Παρομοίως. Λοιπόν, να σας πω για αυθαίρετα. Εδώ στην Ερυθρέα υπάρχει το ρέμα Κοντοχρήστου. Μία κυρία το έχει κάνει γάμα. Ενώ ήταν από γωνία σε γωνία, το έχει κάνει γάμα και πηγαίνει όπου θέλει. Πιο κάτω από εδώ, δίπλα υπάρχει ένας, απέναντι από την εκκλησία, την Αγία Ματρώνα, υπάρχει ένας παιδικός σταθμός. Δίπλα από τον παιδικό σταθμό, περνάει το ρέμα κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας, της μεζονέτας. Ποιος έδωσε τις άδειες αυτές, κύριε Κανελάκη μου? Μιλήσατε με κάποιον από το Δήμο, γιατί ξέρετε τα προβλήματα τεράστια να με, αλλά πρέπει να μιλάμε και με τους δημάρχους, γιατί γίνονται καμιά φορά αυθαιρεσίες. Αυτός ο δήμαρχος που έχουμε τώρα, κοιτάξτε, έχει τα ξεράνει όλο. Δεν έχει αφήσει δέντρο για δέντρο που να αποτείλει. Όλα είναι άστα να πάνε. Βρωμιά και λισοδία. Βρωμιά και λισοδία δεν είναι τίποτα. Τι μπορώ να κάνω, κυρία Λίτσα μου, τι μπορώ να κάνω? Αλλά είναι πολλά χρόνια πριν αυτά που έχουν γίνει. Γιατί είχαν πει ότι θα γίνει μια εκτροπή του ρέματος, αλλά δεν έγινε. Και έχουν βρήκαν την ευκαιρία και τα βάλαν από κάτω από τα θεμέλια. Μάλιστα. Η άλλη έχει μέσα πισίνα εσωτερική. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Πάντως, εσείς ακούστηκε και πιστεύω οι αρμόδιοι να άκουσαν το παραπονό σας και τη φωνή σας και το πρόβλημά σας. Πιστεύω να ανταποκριθούν. Αν δεν ανταποκριθούν, την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να τηλεφωνηθούμε, να δούμε να κάνουμε κι εμείς μια παρέμβαση όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, κυρία Λίτσα μου. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Αργυρό στα Πετράλωνα. Γεια σου, κύριε Κανελάκη, η Αργυρό είμαι που είχα έρθει την Τρίτη. Α, τι κάνετε, κύριε Αργυρό μου, είστε καλά, για λέγετε τα πρόβλημα. Α, όχι και τόσο καλά, γιατί πήγα σήμερα στον κύριο Χατζηδάκη για να συναντήσω μια κυρία που είναι υπεύθυνη στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά είχε σε σύσκεψη. Θέλω η κυρία Πουρνάρα που είναι στη ΔΕΗ, στην Αριστείδου 5-7, να μου πληρώσει τις λογαριασμούς, γιατί κινδυνεύω να μου κόψουν το ρεύμα. Χθες ήρθαν και μετρήσανε εξαιτίας μιας παροχής άλλης. Δηλαδή, σας κλέβανε ρεύμα? Ναι, δεν είχαν βάλει
δημοτικά τέλη. Άλλων. Είστε από 6 χρόνια σε αυτά τα χαρτιά που σας έδωσα. Ναι, ναι, μου δώσατε τα χαρτιά, αλλά να διευκρινίσουμε. Σας χρέωσαν δημοτικά τέλη κάποιων άλλων κατοίκων. Δεν τα είχαν βάλει σε κάτι λογαριασμούς, είστε από 6 χρόνια. Και τα χρεώνουν, δεν ξέρω. Και με πάω στο Δήμο, μου λένε πήγαινε στη ΔΕΗ. Πάω, πήγαινε, έλα πάω. Θέλω να τιμωρηθεί η κυρία Πουρνάρα που είναι στη ΔΕΗ προϊσταμένη και να μου πληρώσει και θέλω και την ψυχική μου υποστήριξη να μου δώσει, ναι, σε λεφτά. Να δούμε ποιος είναι αρμόδιος τώρα για να τιμωρηθεί κάποιο άτομο. Πρέπει να φέρει ευθύνη, να το ελέξουμε, αν είναι η κυρία Τάδε που είπατε ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δηλαδή, σας χρέωσαν δημοτικά τέλη αναδρομικά 6 χρόνων. Ναι. Έχω φύγει από εκείνο το σπίτι 6 χρόνια και δεν είχαν βάλει δημοτικά τέλη στο δικό μου όνομα και σε ένα άλλο όνομα. Σας είχα γράψει ένα χαρτί. Ναι, το είδα το χαρτί. Αλλά δεν διευκρινίζατε όμως αν ήταν αναδρομικά ή οτιδήποτε άλλο, αν ήταν από άλλους κατοίκους. Δεν ήταν δημοτικά τέλη. Εγώ δεν είμαι ούτε δημόσιος υπάλληλος. Ήμουνα εργάτρια που δούλευα σε εργοστάσια και είμαι συνταξιούχα. Και κάτι άλλο, θέλω την επιδότηση ενοικίου, έκανα φέτος σε ανανέωση το Σεπτέμβριο και μου βάζουν 70 ευρώ. Θέλω να τα βάλουν από τώρα το Σεπτέμβριο γιατί τα έχω μεγάλη ανάγκη. Δεν μου λέτε, αυτό το σπίτι που σας βάλανε τα αναδρομικά, τα δημοτικά τέλη, είστε ιδιοκτήτρια ή ενοικιάστρια? Ενοικιάστρια, με νίκη είμαι, δεν είμαι με αυτό. Ωραία, οπότε υπάρχει, υπάγεστε σε κάποια άλλη διάταξη, θα το δούμε αυτό το πράγμα, διότι οι ιδιοκτήτες συνήθως τα πληρώνουν αυτά, αλλά οι νοικιαστές δεν το ξέρουν, το ψάξουν. Είμαι νοικιάστρια, νοικιάζω, 260 ενίκιο δίνω. Αλλά μου χρεώνε σε άλλη παροχή όταν έμενα στα Πετράλωνα, όχι εκεί που μένω. Μάλιστα. Εκεί που μένω πλήρωνα κανονικά, το Φλεβάρι που πλήρωσα, γιατί ήταν το Μάρτιο να πάω να κάνω ένα χειρουργείο επίγον. Και πλήρωσα το Φλεβάρι, πλήρωσα 19 ευρώ, κανονικά, το ρεύμα μου. Και μετά μου έρχεται το περισσινό που είχα πάει σε αυτήν την κυρία Πουρνάρα. Συνήθως όταν είστε νοικιάστρια δεν τα πληρώνετε τα δημοτικά τέλη. Τώρα γιατί σας τα φορτώνουν εσάς δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το δούμε, κυρία Αργυρό. Είναι σοβαρό το θέμα σας. Να μην έχετε έρθει και δύο φορές εδώ στα γραφεία του Blue Sky. Γιατί θα το κοιτάξουμε το θέμα, θα μιλήσουμε πάλι. Αλλά τηλεφωνήστε όμως στο Δήμο να δούμε τι θα σας πει και μετά να το συνεχίσουμε το θέμα, κυρία Αργυρό. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Αγνή από τα Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Γεια να είστε σας. Καλά και Παναγιά μαζί σας. Παρομοίως και σε εσάς, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα και σας είχα πει για το ΙΚΑ Νέας Φιλαδέλφειας. Μπράβο. Θυμόσαστε? Ναι, ναι. Ναι, είμαι αμαία 95%. Μάλιστα. Και τα φάρμακα τα παίρνω με 25%. Δεν σας τηλεφωνήσανε, δεν σας είπανε τίποτα? Τίποτα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου δώσετε ξανά στον αέρα το τηλέφωνο που είχαμε πάρει, δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω, δεν το τηλέφωνο, ξέρετε. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν το σηκώνει κιόλας. Δεν το σηκώνει. Τέλος πάντων. Είναι ΙΚΑ Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι ΙΚΑ Νέας Φιλαδέλφειας, ε. Ναι, ναι. Ωραία. Κάνω σύνταξη και πώς το λένε, και είμαι αμαία και θέλω να μου κατεβάσουν. Πληρώνω 100 ευρώ μόνο για τα φάρμακα. Πληρώνω νίκη, πληρώνω μια γυναίκα που είναι εδώ. Τι να πρωτοπληρώσω. Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Γίνη, θα το κοιτάξουμε το θέμα, θα μιλήσουμε πάλι. Αν έχετε κάποιο νεότερο να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε, αν βρείτε κάποιο τηλέφωνο, κάποιον αρμόδιο, να τον πάρουμε, να μεσολαβήσουμε, μήπως μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Να είστε καλά, κυρία Γίνη μου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε στην κυρία Βασιλική. Από Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σας, κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική, μας ακούτε? Κλείστε την τηλεόραση. Δεν μας ακούει, κυρία Βασιλική. Ούτε η τηλεόραση μας ακούει. Πιστεύω μέσα από τη συχνότητα του φιλόξενου αυτού τηλεοπτικού σταθμού που λέγεται Blue Sky, οι αρμόδιοι και αρμόδιες, είτε σε ταμεία δημόσια, είτε σε υπουργεία, είτε σε οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες, να αφουγκράζονται και να παίρνουν αυτά τα μηνύματα των ανθρώπων. Να μην τα ακούνε μόνο, να τα σημειώνουν και να πούνε, ρε Κανελάκη, έλα εδώ, ποια είναι η κυρία Τάδε, ποιο είναι το πρόβλημά της, ή να παίρνει την κυρία αυτή, να δίνουν μια λύση. Παίρνει η γυναίκα συνέχεια, αμαία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας τη βοηθήσουμε τη γυναίκα. Είναι κρίμα, διότι ο σταθμός αυτός ακούγεται παντού, σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα.
επειδή ακούνε και έχουν γραφεία τύπου στα υπουργεία, στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθούν τις συχνότητες των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων και τις εφημερίδες διαβάζουν και βλέπουν τα προβλήματα. Ας αφουγκραστούν λιγάκι, ας ασχοληθούν και λιγάκι με αυτά τα θέματα των ανθρώπων. Των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας που υποφέρουν και είναι κλεισμένοι μέσα σε κάποια σπίτια, ανήμποροι, έχουν προβλήματα, αρρώστιες και δεν μπορούν να κινηθούν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γνώμη μου. Τι να πω. Πάμε τώρα στην κυρία Έφη στην Κυψέλη. Γεια σας, κυρία Έφη. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Γεια σας, κύριε Έφη. Εκτός από τα συγχαρητήρια που πρέπει να δίνω σε εσάς κάθε φορά, σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στην αστυνομία μας που έπιασε αυτά τα καλά τα παιδιά γεμάτα όπλα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όπου γίνεται καλή πράξη και καλό έργο να δίνετε συγχαρητήρια, αφιδώς. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Άξια αστυνομία. Μπράβο. Δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται να ομιλεί. Διότι σε αυτή τη βιβλική καταστροφή που έγινε στην Καρδίτσα. Κόπηκε, τι έγινε με την κυρία Έφη, σαμποτάζ. Κυρία Έφη, μας ακούτε? Συγγνώμη. Κόπηκε η γραμμή. Φτάνουμε προς το τέλος, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Φτάσαμε στο τέλος. Πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο. Η συναδέρφισσα η Μαρία εκεί πέρα που παίρνει τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και που απαντάει, δεν μπορεί άλλο πλέον. Έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Όσους μπορέσαμε να βγάλουμε και σήμερα στις επόμενες εκπομπές και εγώ, οποιοδήποτε συνάδελφοι, δεν έχει σημασία, θα μιλήσουν πάλι με τους τηλεθεατές και ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από το σταθμό, μέσα από την εκπομπή είναι. Βλέπετε καθημερινότητα, είναι άγριο πράγμα να το πω έτσι. Και ο κάθε πολίτης έχει το πρόβλημά του. Και κάθε μάνα και πατέρας και εργαζόμενος έχει και αυτός το πρόβλημά του. Θέλει μέσα από το κράτος, γι' αυτό είναι το κράτος, γι' αυτό ψηφίζουμε κυβερνήσεις, γι' αυτό υπάρχουν τα υπουργεία, να μιλάμε με τους ανθρώπους και να λύνουμε προβλήματα. Δεν είναι. Εντάξει. Το να καθόμαστε στα γραφεία μας, αν υπουργείο οτιδήποτε, θα χρειαστεί και αυτό να καθίσει στα γραφεία σου, να υπογράψει, να κοιτάξει νομοσχέδια, να κοιτάξει προβλήματα, αλλά και λίγο προς τα έξω, τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είμαστε στη διάθεσή σας. Αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα τηλεφωνήματα, τα τηλέφωνα που δέχονται, τα τηλεφωνήματα που γίνονται, να απαντιόνται, να δίνουν μια απάντηση στους ανθρώπους, ό,τι μπορούν να κάνουν. Τέλος πάντων, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους και συναδέρφισες που συμμετέχουν στην πορεία της μιας ώρας εκπομπής που κάνουμε εδώ πέρα. Να είστε καλά. Θα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την αγαπητή συναδέρφισσα κυρία Άννα Τριανταφυλλά Τσούτσα. Τα λέμε. Καλό σας απόγευμα.